Καλημέρα και καλημέρα και καλώς όρισες στο κανάλι μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Έλεγα να ξεκινήσουμε την ημέρα μαζί, γι' αυτό άνοιξα την κάμερα και μπήκα στο μπάνιο να ετοιμαστώ. Ο Κώστας έφυγε με τα παιδιά για κούρεμα, έχει ρεπό σήμερα, οπότε θα περάσουμε μια υπέροχη μέρα μαζί όλοι και οι τέσσερις. Ετοιμάζουμε, βάζω foundation, μάσκαρα, φτιάχνω τα φρύδια μου, λίγο κραγιόν και είμαι έτοιμη. Οπότε ελάτε να περάσουμε μια ολόκληρη μέρα μαζί. Εδώ προσπαθούσα να σας εξηγήσω τι foundation βάζω στο πρόσωπο, ότι είναι από MAC. Το έχω χρόνια, η αλήθεια είναι, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει λήξει ή όχι. Δεν έχω κοιτάξει πουθενά. Δηλαδή, έχω κοιτάξει, αλλά δεν έχω δει. Αν είναι λιγμένο, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα πάθω κάτι. Θα σας πω στην πορεία. Το βρήκα κατά τύχη κάπως ένα σιρτάρι και έλεγα να το βάζω, γιατί περνάνε τα χρόνια και έχω την εντύπωση ότι χρειαζόμαστε περισσότερα και περισσότερα μακιάζ να καλύπτουμε τις νύχτες που δεν κοιμόμαστε, ρυθίδες κτλ. Ευχαριστημένη για το αποτέλεσμα, βλέπετε και από το πρόσωπο, έλεγα να πάμε να βάλουμε τα ρούχα και πάμε να δείτε τι μαγικό τα κάνω τώρα. Πώς σου φάνηκε αυτό το κολπάκι, μου βγήκε? Voilà, έτοιμη. Έτοιμη για καφεδάκι ή από εδώ το πόγιο, ό,τι και να είναι. Ένα ελαφρύ look, έτσι, καθημερινό. Έπιασα τα μαλάκια μου γιατί θέλουν λούσιμο πάλι και δεν είχα όρεξη τώρα πρωί-πρωί να λουστώ, οπότε έτσι το κάνω εγώ όταν είναι λαδωμένο κάπως. Το πιάνω, βάζω και λίγο λακ και είναι έτοιμο. Οπότε έχω βάλει και ένα φουτεράκι ζεστούλι για να μας κρατάει ζέστη γιατί έχει κρύο. Ένα τζινάκι απλό, σχούρο, και αυτό είναι. Πάω να φάω και ένα τοστάκι γιατί έχω πιει ήδη ένα καφεδάκι το πρωί και αρχίζει το στομάχι μου και με πονάει λίγο. Και πριν πάμε να πιούμε κι άλλο ένα καφεδάκι, να φάω ένα τοστάκι, να περιμένω να έρθουν να δω τι καινούριο look έχει κάνει ο Αλέξανδρος και μετά let's go! Τοστάκι έτοιμο. Ωραίο. Θα προτιμούσα να μην έχω φάει το στάκι τώρα, χωρίς ψωμιά και αυτά, αλλά είναι κάτι στα γρήγορα γιατί ξέχασα χθες να βάλω το ποτηράκι με τσία στο ψυγείο. Μ' αρέσει πάρα πολύ με μέλι το πρωί, αλλά αφού το ξέχασα και να μην αργήσω και αυτά, έχω κάνει ένα τοστάκι. Καλό είναι και αυτό, αλλά παχαίνει. Θα πάνω. Οπότε θα φάω το τοστάκι μου και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Το δεν ξέρω τι θα κάνουμε και πού θα πάμε. Θα το δούμε μαζί. Και να μην ξεχνάμε. Γεια σα. Αράζει. Κόπλεσε. Σου πάει. Ανούλα μου. Βγάζει τα παπουτσάκια σου. Βγάζει τα παπουτσάκια σου. Ναι, εντάξει, βγάλει τα παπούτσια και το πετάξει μετά, δεν πειράζει. Πάμε. Ναι, αλλά μου πρέπει να πετάξω.
Σαν να μου φάνηκε γνωστό το κεφάλι του, αλλά λέω... Δεν περίμενα ο Γιώργος με αυτό, τον έχω συνηθίσει χέρι στο άλλο και λέω τώρα δεν έχω δώσει σημασία σε αυτό το κινητό. Τώρα γυρίσανε από το κέντρο, ε. Ναι, θα πάρει τα αγγλία. Α, γιατί πάει... Γιατί αγάπη, τα σύρσου ώρα δυσκολάει. Όχι, έχουν απεργία για τον πίνη. Είναι εκλεγμένος πολλές φορές, εκλεγμένος όμως. Και θα μιλήσουμε και μαζί του συνέχεια να δούμε πώς πήγε. Μήπως κοιτάς σήμερα, τα έχουν να βρει κανονικά δηλαδή. Δεν δουλεύουν και ο Κουρέας για το γιο του μαζί, δουλεύανε μαζί. Καθόλου δεν είχαμε τέτοιο μόνο πρωί. Κάποια είχαν, κάποιοι δεν είχαν. Ήταν, όποιο, άμα είχε απεργία ένας δάσος, δεν έκανε καθόλου. Εμάς δεν μας έχουν πει τι στον Αλέξανδρο. Όχι, Αλέξανδρος... στο Κουρέα του είχαν πει, πήγε την πρώτη ώρα και του είπαν πάρτανε. Το Γιώργο το πήραν τηλέφωνο τώρα. Oh, έκανε δύο ώρες και μετά το πήραν τηλέφωνο και του είπαν πάρτανε. Α, και θα έρθει εκεί. Ναι. Α, αυτό το έχετε κάνει εσύ. Ωραία. Πάμε παιδότοπο, αποφασίσαμε τα παιδιά να παίξουν και εμείς να έχουμε ένα καφεδάκι. Τι έχεις εκεί? Ένα πατατάκι πιτ. Ένα πατατάκι. Κάτω μια κάτω. Για, πού είναι? Ένα. Είναι ένα πατατοπίτσα. Πατατοπίτσα. Θα το φας, θα το φάω. Χάτος. Φαγητό, πολύ ωραία. Τέλειο. Κοίτα. Δύο πολυκατοικίες ενώθηκαν με την Ελλάδα. Και οι χώρες οι μικρές της Ελλάδας. Σε μένα! Πέτα! Α, καλά! Άγι! Τους αφήνω να παίζουν. Τα παιδιά δεν θέλουν φαγητό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν φάει πατατάκια και έχουν πιει χυμό στο παιδότοπο. Εμείς πεινάμε. Και θα ετοιμάσω το φαγητό. Δεν μαγειρεύω εννοείται. Τα έχω κάνει χτες και τη σούπα και το ριζάκι. Μόνο τα έχω βγάλει εδώ πέρα να τα ζεστάνω, να τα ετοιμάσω και να φάμε. Τέλειωσα με το φαγητό. Φάγαμε. Η κατάσταση είναι κάπως έτσι μετά το φαγητό. Πάω να τα πλένω. Και η αλήθεια είναι ότι η σούπα, η κοτόσουπα βασικά στη δεύτερη μέρα ήταν. Δεν μας άρεσε. Δεν ήταν ωραία καθόλου. Θα πω την αλήθεια, δεν ήταν ωραία καθόλου. Δεν ξέρω τι. Γι' αυτό η κοτόσουπα μου αρέσει πάντα να τη φάμε μόνο στην πρώτη μέρα. Δεύτερη μέρα πια βγάζει κοτοπουλίλα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, παρόλο που έχω πάρει κοτόπουλο χωριάτικο. Ναι. Αλλά ευτυχώς που είχαμε και το ριζάκι με το κοτόπουλο λεμονάτο, με λαχανικά και αυτά και σωθήκαμε κάπως. Πάλι καλά που το έκανε και αυτό, γιατί άλλο σήμερα πάλι δεν τα είχαμε φαγητό και θα πρέπει να πάμε πάλι απ' έξω. Αυτά. Ο Κώστας μπήκε να κάνει μπανάκι, να ξυριστεί κτλ. Έχω απλώσει ρουχαλάκι εγώ μέσα, γιατί άρχισε να βρέξει έξω, οπότε τα έχω απλώσει μέσα. Να πλένω και τα πιάτα που λέγαμε και βλέποντας και κάνοντας. Ξεκίνησα αμέσως να πλένω και τα πιάτα, να ξεμπερδέψω και με την κουζίνα και από ό,τι φαίνεται, παιδιά, και βλέπετε. Τα πλένω πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχω πια. Ούτε πλυντήριο πιάτο να ήμουνα. Ναι. Τις στροφές στο πέσιμό μας. Τις φιγούρες στα κολπάκια. Τα μικρά μας παιχνιδάκια. Μπράβο. Εδώ. Μη μας πια. Μη με πιάσει στο χέρι. Χεράκι. Μαμά, ναι. Το πείμα θα το ξαναδώσουμε στη κυρία. Όχι, αγάπη μου, αυτό το χαρτί μένει σε εμάς για να μάθουμε το πείμα. Με έχεις γιορτές. Φοράς γαδάκι. Είναι γα. Γαδάκι. Περίμενε.
Γαντάκι ήταν, όχι γαντάκι. Ναι. Με μαθαίνει ο γιος μου να διαβάσω. Πάει σχολείο τώρα, χαβός. Και παλιά μου το λέγανε, μου λέει, θα μάθεις καλά ελληνικά με τα παιδιά σου, μου λέει. Με το που θα πάνε σχολείο, τα παιδιά θα σε μαθαίνουν ελληνικά σωστά. Ήρθε η ώρα. Ναι. Και μετά, εδώ, μας. Είμαστε εδώ με το γαντάκι. Και μετά από κάτω, μας κοιτάς. Μας. Κοιτάς, χαριτωμένες. Μπράβο. Χαριτωμένες ήταν, όχι χαριτωμένες. Ναι. Είμαστε όμως. Τι κάνεις? Ανοίγεις το λαφά. Είμαστε. Όμως. Παγωμένες. Μπράβο, μωρό μου. Μπράβο, πολύ σωστά. Τώρα, αυτό ήταν το σωστό. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δάσκαλε. Δάσκαλε. Παπά, αυτό σε το βάζω. Καλύτερα να μου φωνάζεις δάσκαλο. Καλύτερα να μου φωνάζεις. Να σε φωνάζω δάσκαλο από εδώ και πέρα. Δάσκαλε. Έχουμε μάθημα. Γλώσσα. Δάσκαλε, έχουμε γλώσσα. Έχουμε... Δάσκαλε, έχουμε μαθηματικά. Κάτσε να τα με χτυπήσει το κεφάλι. Δάσκαλε, έχουμε διάβασμα. Έχουμε διάβασμα. Δάσκαλε, έχουμε λούμενα. Έτσι όπω εσύ στο σχολείο. Κυρία, αισθάνομαι και εγώ. Κύριε, έχουμε διάβασμα. Έχουμε γλώσσα σήμερα. Α, τη γλώσσα ξέρω. Τυχερή που είμαι. Τυχερή. Τυχερή. Τυχερή σα είμαι τέτοια. Αγάπη μου. Τυχερή στο πέσιμο μα. Άσπρες όπαρες. Μαμά. Έλα, μωρό μου. Ρε, μαμά, μπορείς να μου γράψεις και να πούμε να το διαβάζω. Ναι. Όταν μου διαβάζεις ποίηματα, προτάσεις, γράμματα, σε τα πω όλα. Ναι. Πάρε τα βιβλιάκια σου που έχεις και ξεκινάει να διαβάσεις. Μαμά, μην κοιτάς το κινητό σου. Όχι, έχεις τα παραμυθάκια στο δωμάτιο που έχεις ξεκινήσει να τα διαβάσεις όλα σιγά σιγά. Παραμύθι δεν μπορεί να διαβάσει αυτό σαν το δου. Εντάξει. Γιατί μπορεί να έχει αε και να μην ξέρω, αλλά είναι αε. Αυτό δεν ξέρω. Ναι. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε το βιντεάκι μας, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα μαζί μας και υποστηρίζετε το κανάλι μου. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Φιλιά, φιλιά σε όλους σας. Υγεία σας εύχομαι. Πίνω ένα κρασάκι τώρα. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ο Αλέξανδρος σήμερα έχει βγάλει το κολάρο επιτέλους. Δεν έχει πόνους πια, οπότε εγώ πιστεύω να συνεχίζει έτσι, να μην το ξαναπιάσει. Αλλά θα πάμε κάποια στιγμή σε ένα ορθοπαιδικό να το κοιτάξουμε καλύτερα κι αυτό. Η Ανούλα είναι πάρα πολύ καλά κι αυτή. Συνεχίζει να τη βιώσει, αλλά είναι πολύ καλά. Οπότε από αύριο θα πάνε και σχολείο τα παιδιά. Yes, επιτέλους. Ωραία, γιατί δεν είναι μόνο για μένα, παιδιά, εντάξει. Το ξέρω, ωραία είναι και όταν πάνε σχολείο, ωραία είναι και όταν είναι σπίτι, έχουμε διαφορετικές δραστηριότητες και αυτά. Αλλά τους κάνει και καλό να βγουν έξω, να πάνε σχολείο, να περνάνε την ημέρα τους διαφορετικά, όχι κλεισμένοι στο σπίτι και αυτά. Οπότε, φιλιά, φιλιά σε όλους σας, να είστε όλοι πολύ καλά και θα τα πούμε σύντομα.